πρόβλημα στη διεκπαιρέωση αυτού του προγράμματος. Μεγάλες καθυστερήσεις στις αποπληρωμές των επιχειρήσεων, μεγάλη γραφειοκρατία, ίσως επιδείνωσε λίγο και την κατάσταση περίοδο COVID με τις υπηρεσίες οι οποίες είχαν σοβαρά ζητήματα, όμως υπάρχει μια έντονη, αν θέλετε, αρνητική εντύπωση στο κομμάτι της επιχειρηματικότητας ως προς την ορθή, γρήγορη διαχείριση των προγραμμάτων αυτών. Επί της ουσίας, δηλαδή, για να μιλάμε απλά λόγια, αργούν πάρα πολύ να πάρουν τα χρήματά τους πίσω. Είναι κάτι όμως που πρέπει να το λύσουμε, γιατί ιδιαίτερα τις μέρες που βιώνουμε, που οι επιχειρήσεις πιέζονται από θέματα ρευστότητας, είναι πολύ σημαντικό για να μπορέσουν αυτά τα προγράμματα και να έχουν συνέχεια, αλλά και να οι επιχειρήσεις να μπαίνουν στη διαδικασία να συμμετέχουν. Ένα άλλο ζήτημα που θα αντιμετωπίσει η χώρα και θα αντιμετωπίζουμε ήδη, θα αντιμετωπίσει πολύ ακόμα το επόμενο διάστημα και ιδιαίτερα η ελληνική περιφέρεια, είναι το κομμάτι της έλλειψης εργατών γης. Ήδη στη σημεία που συζητούμε υπάρχει τεράστια ζήτηση, δεν υπάρχει προσφορά. Δεν ξέρω τι μπορεί να κάνετε πάνω στο κομμάτι αυτό. Σίγουρα έχουμε προβλήσει ενέργειες, όπως για παράδειγμα ότι κάποιος άνεργος δεν χάνει την κατάσταση ενεργείας εάν πάει ως εργάτης γης με εργόσιμο, που είναι πολύ σημαντική παρέμβαση, όμως ξέρετε κάτι, δεν το ξέρει κανένας. Κανένας δεν το ξέρει έξω αυτό, ξέρετε. Και όσο και να το λέμε εμείς και να το μεταφέρουμε, μήπως θα πρέπει να γίνει μια πολύ καλύτερη, μήπως θα πρέπει να γίνει καλύτερη δράση εξωστρέφειας από την υπηρεσία, έτσι ώστε να μπορέσουν αυτές οι μεταρρυθμίσεις που γίνονται και οι δυνατότητες που δίνονται να φτάσουν στα αυτιά των ανθρώπων μέσω της τηλεόρασης, μέσω προβολής. Και βέβαια να σκεφτούμε και τι άλλο μπορεί να κάνουμε για να ενισχύσουμε, να στρέψουμε ανθρώπινα δυναμικό της χώρας μας, το οποίο δεν έχει προσόντα πιθανό για μια πολύ καλύτερη δουλειά. Ίσως θα πρέπει να βρει μια διέξοδο στον πρωτογενή τομέα, γιατί υπάρχουν εδώ δραστηριότητες και στη Μεσσηνία αλλά και σε όλες τις άλλες μέρες του κόσμου που, της χώρας μας που χρειάζονται πραγματικά σε αιτήσια βάση απασχόληση. Και κλείνω, επειδή είπατε για προτάσεις. Έλλειψη προσωπικού εξειδικευμένου. Εδώ έχουμε σημαντικό πρόβλημα, ας πούμε, για παράδειγμα, το προσωπικό στο κομμάτι της εστίασης και του τουρισμού. Δεν βρίσκουμε εξειδικευμένο. Θα μπορούσε να στήσουμε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης, το οποίο να προτείνουν οι επιχειρήσεις προσωπικό το να εκπαιδευτεί, με τη δέσμευση ότι αυτό το προσωπικό θα το προσλάβουν στις επιχειρήσεις του. Έτσι λοιπόν, τι θα κερδίσουν χρόνο, θα κερδίσουν κόστος, γιατί εδώ οι εργασίες αυτές είναι εποχιακές και θα βοηθηθούν έτσι και τα παιδιά, τα νέα παιδιά που θέλουν να δουλέψουν, αλλά και οι επιχειρήσεις να έχουν να καλύψουν το προσωπικό τους. Ευχαριστώ πολύ.